Από τη στιγμή αυτή νομίζω ότι η απεργία είναι υπόθεση φαντασίας κάποιων. Οι αιτίες δηλαδή για την απεργία είναι υπόθεση φαντασίας κάποιων. Αν κάποιοι λοιπόν θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο χτυπούν την κυβέρνηση, εκείνο που πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι ουσιαστικά συγκρούονται και χτυπούν την ελληνική κοινωνία. Έρχονται σε σύγκρουση με την ίδια την κοινωνία. Αφήνουν όλα τα νησιά σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Στο γραφείο μου έχει κατακλειστεί από διαμαρτυρίες των περιφερειαρχών, των προέδρων των ΠΕΔΑ, των δημάρχων, των επιμελητηρίων, φορέων, πολιτών. Οφείλει κανείς να αντιληφθεί ότι υπάρχουν μικρά νησιά που δεν έχουν καμία επικοινωνία, δεν έχουν ούτε καν αεροδρόμιο, και καταλαβαίνουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο κόσμος αυτός. Εγώ προσπάθησα όλες αυτές τις μέρες να ζητήσω μέσα από διάλογο να πιστεί η ποινιό για την ανάγκη να λυθεί η απεργία. Διαβεβαίωσα με κάθε τρόπο και σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει πλέον ζήτημα φορολόγησης. Την τελευταία μέρα έφεραν στο τραπέζι μία σειρά θέματα που ταλανίζουν το χώρο τα τελευταία 10-15 χρόνια. Και επί αυτών των ζητημάτων ανέλαβα πρωτοβουλία. Την ερχόμενη εβδομάδα ζήτησα από τον Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Πετρόπουλο, να είναι εδώ και από κοινού μαζί με την ποινιό να συζητήσουμε τα ζητήματα τα ασφαλιστικά. Και τους διαβεβαίωσα, γιατί κατανοώ και την αγωνία που έχουν οι ίδιοι για τα προβλήματά τους, ότι μαζί θα τα παλέψουμε, θα τα επεξεργαστούμε, θα ζητούμε κάθε φορά να έρχεται ο αρμόδιος υπουργός για να συζητούμε τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι με κάθε τρόπο προσπαθήσαμε ως πολιτική ηγεσία αλλά και ως κυβέρνηση να καταδείξουμε ότι κατανοούμε τις όποιες αγωνίες. Από τη στιγμή όμως αυτή που υπάρχουν αυτού του είδους οι κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις, δεν κατανοώ την επιμονή και την αιμονή. Και βεβαίως πρέπει να σας πω, δεν κατανοώ και τη συμπεριφορά ορισμένων εταιριών πλειοκτητών, οι οποίοι εκδηλώνουν μια περίεργη στάση στα ζητήματα αυτά. Θέλω λοιπόν να πω ότι ενώ όλοι οι φορείς ζητούν να εφαρμόσουμε τον νόμο, εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε σε αυτή τη λογική για να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιους να γίνουν υποτίθεται ήρωες. Θέλουμε μέσα από διάλογο να λυθεί το ζήτημα και μέσα από τη λογική